ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Ραδιοπαραμυθία, Πυραγική Εκκλησία, χαιρετίζουμε όλους τους ακροατές μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε κοντά σας και σας θέλουμε στη συντροφιά μας. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή, μια συναισθηματικά φορτισμένη εκπομπή, γιατί θα μιλήσουμε για πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Θα μιλήσουμε για την ασθένεια του καρκίνου και πώς μια πολύ θαραλέα γυναίκα, μια γενναία γυναίκα, μια ηρωίδα ας την πούμε, και είναι, την αντιμετωπίζει και πώς μέσα από αυτό η ίδια λέει ότι ξεκινά μια νέα ζωή. Έτσι έχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκινώντας την εκπομπή, σας χαιρετίζει ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης με την όμορφη μουσική του, η Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και ένα καλό βιβλίο για αρχή, «Εκεί που τελειώνει ο χάρτης». Η Χριστίνα Χατζηθανάση και ο Γιώργος Δανιάς, εκπαιδευτικοί, υπερπολίτεκνοι γονείς, έγραψαν για τους εφήβους και τους νέους ένα μυθιστόρημα γεμάτο περιπέτεια που βοηθάει τους σύγχρονους νέους που αγαπούν τα μυθιστορήματα μυστηρίου και περιπέτειας να γνωρίσουν την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Οι εκδόσεις Άθος έχουν επιμεληθεί το βιβλίο με σύγχρονο τρόπο που θα το κάνει ελκυστικό στην ηλικία που απευθύνεται αλλά και στους μεγαλύτερους. «Εκεί που τελειώνει ο χάρτης». Φίλοι ακροατές, συνομιλούμε λοιπόν με την κυρία Αθανασία Χρυσανίδου, όπως σας είπαμε προηγουμένως, η οποία είναι ψυχότρια πολιτισμού. Έχει εργαστεί πάνω από 30 χρόνια σε ενισχυτικές δράσεις για την ανάγνωση σε μικρούς και μεγάλους, σε όλο τον πληθυσμό, ξεκινώντας από τον Εύρο. Η ίδια θα μας μιλήσει γι' αυτό, αλλά πολύ περισσότερο θα μας αναφέρει την εμπειρία της που είναι πολύτιμη για όλους μας, ασθενείς και μη, των 21 χρόνων που βίωσε με τον καρκίνο. Επιβίωσε και συνεχίζει. Κυρία Χρυσανίδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που δεχτήκατε να μοιραστείτε αυτό που με πόνο αποκτήσατε και κόπο, θα λέγαμε. Σε εμάς που, πολλοί από εμάς που σας ακούμε, δεν έχουμε ζήσει παρόμοια πράγματα. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μας λέτε ότι ήσασταν εμψυχώτρια πολιτισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βασικά έχει μια διαδικασία, δηλαδή έχω σπουδάσει σχολή καλών τεχνών, πήρα ειδικότητα σκηνογραφία, ενδυματολογία και αυτό είναι το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου. Τι κάνω? Προσπαθώ να βγάλω από το μυαλό μας, όλων των ανθρώπων, ό,τι λειψό ή μη μαθές έχει στο κεφάλι και να αρχίσουμε από την αρχή, να μαθαίνουμε από την αρχή ολόκληρα χωρίς να κάνουμε, για να μπορεί να εξελίσσεται η τέχνη. Αυτό έχω σπουδάσει. Η τέχνη με την ευρύτερη έννοια και της καθημερινότητας δηλαδή. Η τέχνη στην καθημερινότητα. Η τέχνη και στην καθημερινότητα. Μιλώ για τον πολιτισμό βασικά, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτές οι δράσεις για την ανάγνωση τι ήταν ακριβώς? Ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα που κάναμε με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και όλους τους Δήμους στο νομό Εύρου πρώτα-πρώτα, οι οποίες ήταν ενισχυτικές δράσεις για την ανάγνωση
σε μικρούς και μεγάλους, όχι μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα το δομημένο, παράλληλα και έξω ταυτοχρόνως, αλλά συμμέτοχους βάζαμε πάντα και τους ενήλικες με βιωματικό τρόπο, και ταυτοχρόνως εξασφαλίζαμε και τις δομές για να απελευθερώσουν τις δυνάμεις μας. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το 1997, και πρέπει να σας πω ότι όταν το ξεκινήσαμε ήταν το 1,93% του πληθυσμού μέλη στις βιβλιοθήκες, και όταν έκλεισε το πρόγραμμα 13 χρόνια μετά, γιατί πήρε παράταση για 3 χρόνια, έκλεισε με 22%. Είναι ένα τεράστιο νούμερο για τον ελληνικό πληθυσμό μέλη στις βιβλιοθήκες. Πρακτικά, τι κάνατε περίπου, έτσι, για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει την όλα αυτά. Πρακτικά προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά και τους μεγάλους να έρθουν κοντά στο βιβλίο. Με ποια λογική? Βγάζοντας από το μυαλό ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, παραδείγματος χάρη για τους μεγάλους. Προσπαθούσαν όσοι ερχόταν στις λέσχες ανάγνωσης που κάναμε τότε στις ομάδες να μας μιλήσουν με όρους συγγραφέα. Δεν θέλαμε ούτε με όρους του συγγραφέα να μας μιλήσουν, ούτε με όρους του που διαβάσανε κάπου στην τηλεόραση ή σε μια εφημερίδα, είδαν στην τηλεόραση ή διαβάσαν σε μια εφημερίδα. Προσπαθούσαμε λοιπόν να βγάλουν αυτό που έχουν στην ψυχή τους. Αυτό που τους άγγιξε ή δεν τους άγγιξε το βιβλίο. Και σιγά σιγά μέσα από την ομάδα αποκτούσαμε κοινό τρόπο επικοινωνίας. Δηλαδή μάθαινε ο διπλανός μου, όταν έλεγα εγώ «μ' άρεσε το βιβλίο», έστω μόνο αυτό στην αρχή, τι θα πει αυτό. Και έτσι σιγά σιγά μαθαίναμε πώς μιλάει ο καθένας, γινόμασταν μία ομάδα και φτάναμε σε ένα σημείο μετά να περάσουμε και στα επόμενα, σε επόμενες φάσεις. Δηλαδή εκεί πια να αρχίσουμε να αναλύουμε, να παίρνουμε και άλλα στοιχεία γύρω από το βιβλίο. Στην αρχή διαβάζαμε όλοι το ίδιο βιβλίο, μετά διαβάζαμε θέμα, ενότητα. Μπορεί να ήταν λογοτεχνική περίοδος, αλλά ήταν και θέμα που τους αφορούσε. Τα ναρκωτικά, παραδείγματος χάρη, με διαφορετικά βιβλία. Και ανοιγόταν μια συζήτηση, την οποία συζήτηση σιγά σιγά με τα χρόνια φτάναμε στο σημείο και την κοινωνούσαμε με τον άλλο κόσμο. Με όλους τους συνανθρώπους μας, στο χωριό, στην πόλη, όπου γινόταν. Πλησιάσαμε τους αγρότες. Δεν μπορείς να τους πεις στον αγρότη, δεν μπορείς να του πεις πάρε και διάβασε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Μπορείς να τον υποστηρίξεις με επαγγελματικό βιβλίο. Κάναμε λοιπόν ημερίδες με θέματα που τους αφορούσαν και τα υποστηρίζαμε με βιβλία. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια να μπει το βιβλίο στη ζωή των ανθρώπων, όχι υποχρεωτικό, αλλά επιλογής. Για να διαβάσεις και να μπορείς να υποστηρίξεις αυτό το καλό που σου κάνει το βιβλίο. Ήταν μια προσπάθεια πολύ δύσκολη, βήμα-βήμα. Στην αρχή ερχόντουσαν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες οι εκτός βιβλιοθηκών, περισσότερο γιατί νομίζαν ότι ήταν κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Έπρεπε να διαλέξεις αν θα είσαι μαζί τους στο σπίτι-σπίτι για να μπορέσεις να κάνεις μια ομάδα στην αρχή των 10 ατόμων ή να το παρατήσεις. Εμείς διαλέξαμε από το πρόγραμμα να το συνεχίσουμε και είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό μακροπρόθεσμα, ας πούμε, πώς φανερώθηκε τα καλά αποτελέσματα? Μακροπρόθεσμα έχουμε καταρχάς μετρήσιμα μεγέθη. Δηλαδή ήταν 13 βιβλιοθήκες δομημένες, το τέλος να σας πω, οι οποίες είχαν και βιβλία, γιατί ενισχύαμε τις βιβλιοθήκες, και εξοπλισμό και επιμορφωμένους βιβλιοθηκάριους. Είχαμε δύο κινητές μονάδες από το πρόγραμμα, στήσαμε δύο κινητές μονάδες, οι οποίες δανείζανε βιβλία, η μία στο στρατό και η άλλη σε απομακρυσμένα σχολεία από πρόσβαση στο βιβλίο, δηλαδή που δεν είχαν βιβλιοπωλεία, πολλά, που σε απομακρύνουν ή δεν σου δίνουν τη δυνατότητα. Επίσης δουλεύανε παράλληλα
8 ομάδες ανάγνωσης στον Εύρο, 2 ομάδες ανάγνωσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, μερικές εξειδικευμένες στους ανθρώπους δηλαδή που είχαν ειδικά ενδιαφέροντα. Επίσης βγάλαμε μία φουρνιά, δηλαδή μετά από τα 10 χρόνια που έγιναν οι επόμενες έρευνες, στην αρχή είχαμε έρευνες από αναλφαβητισμού, αναγνωστική συμπεριφορά, ενηλίκων, ανηλίκων, καταγραφή της πολιτισμικής κατάστασης του νομού κλπ. 10 χρόνια μετά, όταν κάναμε τον επόμενο κύκλο των ερευνών, φάνηκε εκτός από αυτό το στοιχείο που σας είπα, το 1,93% μέλη στις βιβλιοθήκες που έγινε 22, εκτός από αυτά που προανέφερα αριθμητικά, τα παιδιά έγιναν καλύτεροι μαθητές στα μαθήματα που έχουν σχέση με τα φιλολογικά, να το πω, με τη γλώσσα, και επίσης εισήχθησαν στο πανεπιστήμιο πολύ περισσότερα παιδιά από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Έσμιξαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μαζί με τα παιδιά, λέγοντάς τους παραμύθια. Ενώθηκε η γενιά, η προηγούμενη, ουσιαστικά με την επόμενη, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Δημιουργήσαμε εικόνες κάνοντας το μία δράση να παίρνεις τηλέφωνο, να ακούς το παραμύθι, παιδάκι. Να ακούει το παραμύθι και μετά να το βλέπει το παραμύθι και μετά να το ακούει και από τη μαμά και τη γιαγιά πριν ακόμη μάθει να διαβάζει, για να μπορεί να έρθει στο βιβλίο εθελοντικά, γιατί στην αρχή με το τηλέφωνο του δημιουργούσαμε εικόνες. Πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Γνωρίσαν τους συγγραφείς, αλλά δεν θέλαμε να κάνουν μια συνάντηση όπως γίνεται συνήθως, ξέρετε, να λέει ο συγγραφέας, ας πούμε. Κάναμε δραστηριότητες τέτοιες που να καταλαβαίνουν τα παιδιά τι είναι αυτό που διαβάζουν. Βιωματικό τρόπο δηλαδή. Δίναμε τον άνθρωπο με τις ανακαλύψεις και τις εφευρές, παραδείγματος χάρη, πλέκοντας την πλούζα του, του ανθρώπου. Και είχε πάρα πολύ, έκανε χαρούμενους τους ανθρώπους, επανεκτίμησαν τον προφορικό λόγο, σταματήσαν οι άνθρωποι να ντρέπονται που μιλούσαν θρακιώτικα. Γιατί είναι περιεκτικό το ιδίωμά μας, όπου και να υπάρχει, σε όποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχει. Επανεκτιμήθηκαν κάποια πράγματα. Νομίζω ήταν τα πιο σημαντικά αυτά. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι δεν σταμάτησε. Μπράβο. Γιατί εκπαιδεύτηκαν οι άνθρωποι που είναι στις βιβλιοθήκες και εκπαιδεύτηκε, σε εισαγωγικά το λέω, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού για να μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις δραστηριότητες. Σε αυτά τα πράγματα, ναι, χαίρεσαι που υπάρχει συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έγινε κάτι για να υπάρχει συνέχεια. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Και μετά πήγε το πρόγραμμα αυτό στην Ξάνθη, πολύ μικρότερο διάστημα, γιατί δεν χρειαζότανε, ψάχναμε στον Εύρο στην αρχή. Αλλά στην Ξάνθη είχαμε κάτι προηγούμενο θετικό και πήγαμε στην Ξάνθη επειδή είχε και πληθυσμό, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι. Yeah. Έχει επίσης τους Πομάκους, οπότε ήταν άλλου τύπου δραστηριότητα. Και η επόμενη φάση ήταν να δουλέψαμε με το παιδαγωγικό, δούλεψα με το παιδαγωγικό, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό, σε δράσεις που είχαν να κάνουν με τον αναλφαβητισμό πάλι των Ρωμά, σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με τον ίδιο τρόπο, τον βιωματικό τρόπο, πάλι που δράσεις που απευθυνόταν και στον πληθυσμό των ενηλίκων, και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που δουλεύανε στα σχολεία. Κυρία Χρυσανίδου, να σας ρωτήσω αν όλη αυτή η εμπειρία σας πάνω στην εμψύχωση, ας πούμε, πώς να το πούμε, και αυτή τη δράση που φαίνεται σπουδαία, σας έδωσε εσάς στοιχεία για να παλέψετε με το πρόβλημα που φανερώθηκε στη συνέχεια, την ασθένειά σας δηλαδή. Εννοείται. Καταρχάς να σας πω ότι για μένα δεν ήταν σπουδαία. Είναι σημαντικό αυτό. Αν ρωτήσουν τη μαμά μου τι δουλειά κάνει η κόρη σου, η μαμά μου λέει δασκάλα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω θέλει να έχουμε και ένα μέτρο στη ζωή μας. Έκανα πράγματα τα οποία τα ευχαριστιόμουν, κυρία Χατζή. Ήτανε πράγματα τα οποία γέμιζαν και εμένα. Αν δεν είσαι γεμάτος εσύ, αν η ψυχή σου δεν είναι γεμάτη και ευχαριστημένη, δεν μπορείς να δίνεις. Σκορπίζεσαι. Και έτσι, ό,τι έδινα, το έδινα με χαρά. Έπαιρνα όμως πολύ περισσότερα από αυτά που έδινα. Η εμπειρία λοιπόν σας βοήθησε στη συνέχεια να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ήταν στην αρχή για να βοηθήσουμε και εμείς τους ακροατές που μας ακούνε και αντιμετωπίζουν ή έχουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιο θέμα όπως το δικό σας. Δηλαδή εσείς επιβιώσατε μετά από 21 χρόνια με καρκίνο. Πώς ξεκίνησαν τα πράγματα, να τα πάρουμε από την αρχή. Να σας πω ότι έγινα 41 χρονών και αποφάσισα να πάω να κάνω ένα γενικό έλεγχο. Η τελευταία εξέταση του ελέγχου αυτού του check-up ήταν αυτή του μαστού. Βρέθηκε ένα αγκίδιο στον αριστερό μαστό, δεν φαινόταν στη μαστογραφία και στον υπέρηχο. Ήτανε Παρασκευή, πήγα κατευθείαν σε έναν γιατρό ειδικό και την Δευτέρα βρέθηκα στο χειρουργείο. Τόσο γρήγορα, χωρίς να πάω σε άλλον γιατρό. Όταν με χειρούργησαν, στην ταχεία βιοψία δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα στο μαστό τον αριστερό και βρέθηκε στην αναλυτική βιοψία ένας καρκίνος όχι τόσο πολύ δύσκολος, να το πούμε έτσι, αν έχει και καλούς καρκίνους. Έτσι. Αλλά όχι πολύ δύσκολος, γιατί ήταν μικρός και οριοθετημένος. Αυτός ήταν ο πρώτος καρκίνος, δεν γκρίνιαξα καθόλου. Αμέσως μόλις τον έμαθα ότι έχω καρκίνο, είπα «Δόξα τω Θεώ, ζω» και με χαμόγελο ξεκίνησα ακτινοβολίες για μια νέα ζωή. Πρέπει να σας πω ότι η γιαγιά μου είχε καρκίνο στο μαστό και την έβλεπα. Την έβλεπα γιατί τότε δεν είχε γιατρούς και σάπιζε ο μαστός της, την έβλεπα που άλλαζε και δεν θύμωσα με τη γιαγιά μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνέχισα να την αγαπάω όταν έμαθα ότι έχω εγώ αυτό τον καρκίνο. Και πολύ αργότερα αυτός ο καρκίνος έκανα μια εξέταση, γιατί είχα και έναν επόμενο καρκίνο που θα σας τον πω αμέσως, που ήταν στα γυναικολογικά, όπου έκανα υστερεκτομή, πιο προχωρημένος κατάσταση, σε πιο προχωρημένη κατάσταση στη Σάλπιγγα. Ήταν ορμονοεξαρτώμενος, και ο πρώτος και ο δεύτερος, και έκανα ένα τεστ και βρέθηκε ότι είχα πάρει και το γονίδιο από τη γιαγιά μου. Ένα από τα δύο που κληρονομούνται. Και συνεχίζω να την αγαπάω τη γιαγιά μου. Έτσι, ναι, ναι. Άλλωστε δεν ήταν κάτι για το οποίο θα μπορούσε να την κατηγορήσει κάποιος, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Έτσι. Αλλά μέσα στην ασθένεια θέλετε να πείτε, με αυτό που μου είπατε, ότι μπορεί να κατηγορήσεις τα πάντα. Ακριβώς αυτό. Αυτό. Και το λέω. Θες να ρίξεις, ας πούμε, την ευθύνη κάπου, κυρία Χρυσανίδου? Ορίστε. Θέλεις δηλαδή να θέλει ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να ρίξει την ευθύνη κάπου, να δει γιατί έγινε? Ποιες είναι οι διεργασίες, ας πούμε, τώρα που το φιλοσοφείτε 21 χρόνια μετά? Αυτό, θέλει να ρίξει τις ευθύνες κάπου. Του φταίνε όλοι. Αυτοί που δεν αρρώστησαν, που δεν νόσησαν από καρκίνο ή από οποιοδήποτε άλλο χρόνιο νόσημα, του φταίνε, γιατί είναι υγιείς. Του φταίνε γιατί δεν ξέρουν το μέγεθος του πόνου, του καρκίνου και τις δυσκολίες να αντιμετωπίσεις το θάνατο με τα μάτια μπροστά σου να τον έχεις. Και όλα τα έτσι θυμώνουν όταν τους ρωτούνε τι κάνεις, ακόμη και σε εκείνο, σε αυτή την απλή κουβέντα, την καθημερινή, την ανθρώπινη, είναι θυμωμένοι, δεν σου απαντούνε. Τι να κάνω, αμέσως αρχίζει αυτό το αρνητικό. Έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Δηλαδή αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις, έτσι, που κρατάνε πρώτες πολύ. Και σε μερικούς ανθρώπους δυστυχώς και οι τελευταίες αντιδράσεις. Όταν πήγα να κάνω χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο για τον δεύτερο καρκίνο που σας είπα, γιατί έχω και τρίτο, λέγαμε καλημέρα με τον Κώστα, τον άντρα μου, και δεν μας έλεγε κανένας καλημέρα. Και ήταν όλοι σκουντούφλιδες και αυτοί που τους συνοδεύαν, που είναι επίσης σημαντικό.
και οι συνοδοί, ναι, και οι ασθενείς. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ούτε καλημέρα, ούτε καλημέρα. Και σιγά σιγά, μου είπε κάποια στιγμή ο γιατρός μου μετά την τρίτη νομίζω θεραπεία, μου λέει, έχω παρακολουθήσει, έχω παρατηρήσει κάτι, οι άνθρωποι που έρχονται πριν από σένα, μαζί με σένα ή παράλληλα με σένα, γελάνε και είναι όλοι χαρούμενοι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έτσι, δηλαδή είναι μεταδοτική η χαρά, έτσι? Είναι μεταδοτικό, έτσι, ακριβώς. Είναι, ναι. Αλλά τόσο πολύ πολύ απλό θέλει μια αγκαλιά για να αλλάξει. Γιατί όταν αρχίσαμε να μιλάμε, που έχεις εσύ, γιατί, πόσο καιρό, όλα αυτά, όταν αρχίσαμε να τα λέμε, τα μαλλιά μου πέσαν, τι τα κάνεις εσύ, τις βλεφαρίδες μου πέσαν αυτές, τα φρύδια και όλα αυτά. Βλέπανε μένα που το διασκέδαζα, δεν είχα, πέσαν τα μαλλιά μου. Και οι βλεφαρίδες μου πέσαν και τα φρύδια μου πέσανε. Και εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα, οι άνθρωποι δεν μας αγαπούνε γιατί έχουμε μαλλιά και φρύδια και βλεφαρίδες. Έτσι. Γι' αυτό που είμαστε μας αγαπούν. Δηλαδή, πιστεύετε ότι μαζί με αυτά που χάνουμε και την αυτοπεποίθησή μας, ας πούμε, νομίζουμε ότι... Βέβαια. Είναι λογικό, έτσι, είναι φυσικό. Είναι αποδόμηση σωματική, κυρία Χατζή. Σωματική. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για αναδόμηση του εαυτού μας, της ψυχής μας. Ναι. Πώς ξεκινά αυτή η δουλειά, δηλαδή... σε εσάς τουλάχιστον, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός, σε εσάς πότε αποφασίσατε ότι δεν θα υποκύψω, ας πούμε, στην αρνητική διάθεση? Αμέσως, εγώ αμέσως είπα δεν θα υποκύψω, θα προσπαθήσω εγώ και με τη βοήθεια του Θεού όλα και με χαμόγελο όλα θα τα καταφέρουμε στη ζωή μας. Έδιωξα τους φόβους καταρχάς, το φόβο ότι θα πεθάνω. Έδιωξα, ναι, αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό ενός καρκινοπαθή. Όταν λέτε έδιωξα, με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς το διώξατε? Αποδέχτηκα ότι έχω καρκίνο, είναι ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι άρχισα να κάνω θετικά τις θεραπείες μου, mm-hmm, επίσης. Και ήμουνα... Έδιωξα το φόβο για να κάνω τις θεραπείες. Δηλαδή δεν σκεπτόμουν την έκβαση. Γιατί θα πεθάνουμε, όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ζούμε το κάθε μέρα αρνητικά και προς εμάς και προς τους άλλους. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Βεβαίως. Όχι, γίνεται απόλυτα κατανοητή. Ναι. Δηλαδή ο καρκίνος δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αλλά θέλει αρετή και τόλμη για να προχωρήσεις και θέλει να ακουμπάς. Και εδώ είναι το πόσο γερές βάσεις έχουμε. Δηλαδή η πίστη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντικό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί όλη την ώρα να μην λέω δόξα τω Θεώ, mm-hmm, αλλά το πρωί που ανοίγω τα μάτια μου, το πρώτο που λέω είναι ευχαριστώ Θεέ μου. Ναι. Τι θα απαντούσατε? Ευχαριστώ Θεέ μου για όλα όσα μου έδωσες και τη δύναμη για να το παλέψω, ναι, ακόμα και αυτήν. Σκεφτήκατε ποτέ ότι θα μπορούσατε να πείτε γιατί, Θεέ μου? Όχι. Όχι, δεν το είπα ποτέ μου. Γιατί να το πω, κυρία Χατζή? Γιατί στον άλλον, δηλαδή. Έτσι, γιατί, γιατί στον άλλον. Δεν μου φταίει κανένας. Όχι, δεν είπα καθόλου. Το αποδέχτηκα. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ήταν κάτι που σας δόθηκε. Θέλει δύναμη. Ναι. Ήταν κάτι που πιστεύετε ότι σας δόθηκε αυτό το πράγμα σαν ένα, ναι, δώρο από το Θεό. Είχα μια ζωή καθόλου εύκολη. Mm-hmm. Είμαι παιδί μεταναστών. 10 χρονών έφυγε ο πατέρας μου. Όταν ήμουν 10 χρονών έφυγε ο πατέρας μου. 12 χρονών έφυγε η μητέρα μου, έζησα σε συγγενείς, δεν είχα γιαγιάδες και παππούδες. Όταν λέτε παιδί μεταναστών, θέλετε να μας πείτε περισσότερο? Φύγανε μετανάστες στη Γερμανία. Μάλιστα. Είμαι από μια φτωχή οικογένεια, που εκεί ζει σε ένα παιδί, ζει τα πάντα. Καταρχάς στερείται την αγάπη των γονιών από κοντά. Τη νιώθει, αν είναι τυχερός και έχει δύο καλούς γονείς όπως έχω εγώ.
τη νιώθα, γιατί τη νιώθαμε και παιδιά και ο αδερφός μου και εγώ. Αλλά δεν είναι όλοι τυχεροί σε αυτό. Όμως όταν αρχίζεις και είσαι μόνος, το από μακριά δεν την έχεις την αγάπη. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχεις όλη τη δύναμη για να μπορέσεις να παλέψεις, να δεις τους γονείς, τους συγγενείς, συγγνώμη. Έζησα σε οικοτροφία, έζησα, κατάλαβα ότι οι συγγενείς βλέπαν τους γονείς μου σαν να ήταν στην Αμερική και τους περισσεύαν τα λεφτά και εκείνοι δουλεύαν 16 ώρες. Τα ζούσα όλα αυτά καθημερινά. Πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Ήσασταν το παιδί που έμεινε πίσω, δεν μπορούσατε να ακολουθήσετε τους γονείς και φυσικά. Και εγώ και ο αδερφός έτσι. Μου. Χωρίς δηλαδή να έχει να μας αφήσει πουθενά όμως. Και μένατε μόνοι σας στο σπίτι. Με έμενα διαδοχικά σε διάφορους. Σε διάφορους. Δύσκολα χρόνια, έτσι. Πολύ δύσκολα χρόνια. Δύσκολα. Αλλά δοξάζω το Θεό που δεν λοξοδρόμησα. Ήταν το πρώτο, τα πρώτα μου μαθήματα. Γιατί τα παιδιά των μεταναστών, ενώ είναι παιδιά τα οποία ό,τι κάνουν το κάνουν από αγάπη, ζητώντας την αγάπη εννοώ, ψάχνουν την αγάπη και γι' αυτό κάνουν και πολλά εφετζίδικα και βανταδόρικα πράγματα και όλα αυτά, λοξοδρομούν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Γιατί αυτό που μπορεί να σου κάνει ο γονέας όταν είναι μετανάστης είναι να σου δώσει χρήματα. Τι να σου κάνει άλλο από μακριά. Τότε δεν είχε και τηλέφωνα. Ακριβώς. Τα γράμματα μια φορά στο τόσο. Ούτε καλοξέραν γράμματα. Οπότε η επικοινωνία ήταν με τα χρήματα. Τα χρήματα σε χαλάνε. Mm-hmm. Αν είσαι παιδί και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις και δεν έμαθες και ποτέ. Θέλω να πω ότι ήταν το πρώτο μάθημα για μένα ζωής. Και γι' αυτό λέω δοξάζω το Θεό που δεν δοξοδρόμησα. Το δεύτερο μάθημα για μένα ήταν το ότι είχα πολύ καλές εικόνες ζωής από τους γονείς μου στο μεγάλωμα. Είναι δύο γονείς που είναι για τα παιδιά τους, ζουν οι γονείς μου. Για τα παιδιά τους, όλη τη ζωή για τα παιδιά τους, από το τίποτα. Έπαιρνε ξερό κλαδί ο πατέρας μου, έφερνε στο σπίτι και με τη μαμά μου κάναμε λουλουδάκια για τις αμυγδαλιές να τις πάμε στο σχολείο, πριν ανθίσουν. Ήταν όλο εκεί. Ήταν όλο εκεί. Εφευρίσκαν πράγματα για να μην μας λείψει τίποτα. Και από το φαγητό και παραμύθια και ιστορίες για να συμπληρώνουν το φαγητό, να συμπληρώνουν τις γεύσεις τα λόγια. Και αυτό μας αγκάλιαζε όλη μας τη ζωή. Γι' αυτό οι γονείς, τα παιδιά πρέπει να τα φροντίζουν όλο. Από παιδάκια. Μια χαρά καταλαβαίνουν και εισπράττουν. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμη μάθημα για μένα και γι' αυτό δοξάζω επίσης το Θεό γι' αυτό. Γιατί έτσι ήταν πάντα στη ζωή μου. Αυτοί οι γονείς λοιπόν, ενώ ήταν φτωχοί, με τα ήταν λόγια πλούσιοι. Και με τη συμμετοχή τους, ας πούμε, ναι. Καταλαβαίνουμε ναι. Και τη συγγένειση. Με τα λόγια και τη συμμετοχή τους, έτσι, ήταν και συμπλήρωναν είναι τις ελλείψεις. Ναι. Συγγνώμη, αλλά συγκινήθηκα. Πώς όχι. Ξέρετε, είναι μεγάλη, αυτό όμως που μας λέτε είναι μεγάλο μάθημα για τους γονείς, γιατί βλέποντας πώς φέρθηκαν οι γονείς σε εσάς και το πώς συμπλήρωναν τις ελλείψεις, καταλαβαίνουμε ότι έτσι γίνεται δυνατός ο άνθρωπος με την αγάπη. Έτσι γίνεται, ναι. Με την αγάπη έτσι και γίνεται. Τη φροντίδα και την γενναιότητα. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται δυνατός με τα χρήματα ή με τη σκληρότητα. Έτσι ακριβώς είναι. Και έτσι γίνατε και εσείς ένας άνθρωπος που συμπληρώνεται τώρα πλέον τις ελλείψεις, θα λέγαμε, με την καλή διάθεση. Αυτό που μάθατε. Η επόμενη φάση ήταν ότι εγώ πέρασα πολύ καλά και επαγγελματικά. Δηλαδή, ευχαριστιόμουν, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη πέρασα. Mm. Έκανα αυτό που αγαπούσα. Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό που αγαπούσα, ένα δημιουργικό κομμάτι με έναν άλλο τρόπο, βιωματικό τρόπο να προσεγγίζω και όχι με τρόπο διδασκαλίας, με το δάχτυλο στο χέρι ας πούμε. Έτσι. Τους ανθρώπους ήμουνα πάντα δίπλα, κουβαλούσα κι εγώ καρέκλα μαζί τους, δεν έβγαζα λόγους και αυτό με γέμιζε ευχαρίστηση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω δοξάζω το Θεό για τις ευλογίες. Έτσι. Κάθε μέρα.
Και κάθε μετά από μέρα. όσα ζήσατε. Ορίστε. Και μετά από όσα ζήσατε το λέτε αυτό, δηλαδή αυτό έχει σημασία. Εννοείται. Να σας πω, δεν σταμάτησα και καθόλου να δουλεύω. Ο δεύτερος καρκίνος που σας είπα ήρθε 13 χρόνια μετά. Ενώ ο τρίτος καρκίνος ένα χρόνο μετά. Τον δεύτερο. Ο τρίτος καρκίνος είναι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος. Αυτό είναι τον έχετε ακόμη? Ορίστε. Τον έχετε ακόμη αυτόν, τον τρίτο? Είναι υιογενούς μορφής ο καρκίνος, και αυτό δεν σας απαντώ αμέσως. Δεν τον έχω στις εξετάσεις. Ναι. Οι εξετάσεις μου είναι όλες καλές. Κανέναν καρκίνο δεν έχω στις εξετάσεις. Και κανένας δεν ήταν μεταστατικός. Οι δύο ήταν από το γονίδιο, είπαμε, της γιαγιάς μου, και ο τρίτος δεν ξέρω. Ανεξάρτητος μεμονωμένος πάντως. Είναι στο ρινοφάριγγα, είναι όμως ιός. Και είναι πολύ δύσκολη η ιστορία, είναι ιογενούς μορφής. Η θεραπεία δεν ήταν ούτε η επέμβαση, ούτε η χημειοθεραπεία που ήταν επικουρική, ήταν η ακτινοβολία. Χρειάστηκε να κάνω ακτινοβολίες τον μεγαλύτερο αριθμό και τη μεγαλύτερη ένταση που δίνουν τα πρωτόκολλα. Δεμένη με μάσκα που την πλάσανε στο πρόσωπό μου, ξαπλωμένη στο μπάγκο της θεραπείας, με κουμπώνανε τη μάσκα στη βάση του πάγκου, δέναν τα πόδια μου με ένα νημάντα, βάζαν έναν άλλο νημάντα από κάτω από τα πόδια μου, τα παπούτσια, το πέλμα ας πούμε, και τραβούσα το νημάντα όσο μπορώ να κατέβουν οι ώμοι μου για να μην καούν και οι ώμοι, και έκανα τη θεραπεία. Έτσι έκανα τις θεραπείες. Είχε 35 στον αριθμό. Είχε πόνο αυτό? Είχε φορές που είχε πόνο. Μάλιστα. Τι πόνο. Η ακτινοβολία καμιά φορά κάνει και διάχυση. Άνθρωποι είμαστε. Μια φορά, ας πούμε, λέω τώρα κάποιες φορές, εγώ γενικώς όρθια, δηλαδή πάντα ήμουνα στο σπίτι, δεν ξάπλωνα όταν έκανα αυτές τις δύσκολες θεραπείες, γιατί χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες έκανα και στους άλλους δύο καρκίνους. Αυτή ήταν άλλη περίπτωση σε αυτό το καρκίνο μου. Ήμουνα όρθια. Όμως μου έφερε πάρα πολλά προβλήματα. Ας πούμε, μια φορά δεν μπορούσα τα μάτια μου ούτε να τα ανοίξω, ούτε να τα κλείσω, ούτε φως, ούτε να μιλήσω, τίποτα έτσι. Ακούνητη, ολόκληρη την ημέρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σταμάτησα να τρώω. Δεν μπορούσα να φάω. Ανέβηκε στο 1000 η όσφρησή μου, στο 0 κατέβηκε η γεύση μου. Ο υποδοχέας λοιπόν εγώ δεν μπορούσα να βάλω απολύτως τίποτα και έζησα έτσι 3 μήνες με ένα φλιτζάνι χαμομήλι την ημέρα, με το κουταλάκι, όλη μέρα ένα φλιτζάνι, αυτό ήτανε. Σιγά σιγά έβαλα λίγο μέλι και μετά από 4-5 μήνες έφαγα ένα εκατοστό πεπόνι, ίσως με περίπου τόσο τυρί, περίπου έτσι. Να σας πω ότι δεν πήγα καθόλου στο νοσοκομείο. Γιατί αυτό? Εννοώ να μου βάλουν ωρό. Ναι. Πώς έτσι? Πώς τα καταφέρατε? Θα σας πω. Είπα το γιατρό, ρωτούσα τον ογκολόγο, τους οποίους όλους τους γιατρούς μου τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι μια αγκαλιά για μένα, και πολύ καλοί γιατροί και πολύ καλοί άνθρωποι. Πήγαινα στο... Ρώτησα τον ογκολόγο μου λοιπόν πότε να ανησυχήσω. Ναι. Είχα δεδομένο, δεν έτρωγα. Δεν μπορούσα να πιω πολλά υγρά, νερό καθόλου, αυτό που σας είπα το χαμομήλι. Και μου είπε όταν θα βγάλω τα γαστρικά υγρά. Δεν έβγαλα ποτέ γαστρικά υγρά. Το πάλευα, κουταλάκι. Έπινα το χαμομήλι και ήμουν ευχαριστημένη. Τώρα θα σας πω μια ιστορία που είναι πολύ σημαντική για μένα. Εγώ πάντα γιορτάζω στη γιορτή μου του Αγίου Αθανασίου. Πάντα γιορτάζω, έρχονται σπίτι στο φίλοι, μαγειρεύουμε και έρχονται σπίτι και παίζουν και μουσική και γλεντάμε στο σπίτι. Εκείνη την ημέρα φόρεσα ένα της γιορτής μου που δεν θα γιόρταζα. Φόρεσα ένα ζευγάρι παπούτσια με τακούνια που δεν τα φοράω. Τα είχα έτσι, επειδή μου άρεσαν. Φόρεσα και ένα φόρεμα που πριν είχα πολύ περισσότερα κιλά, 32 κιλά χάθηκαν. Και
φόρεσα ένα φόρεμα που πριν ήταν πολύ καλό και τώρα ήταν πάρα πολύ μακρύ, τότε όταν το φόρεσα στη γιορτή μου. Και είπα δεν θα σηκωθώ, οπότε δεν θα το πατήσω. Και καθόμουνα. Έχω φίλους που με αγαπούν και τους αγαπώ πάρα πολύ και μου στάθηκαν επί της ουσίας. Τώρα τα λέμε όλα μαζί, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι όταν χρειάστηκα υποστήριξη και οικονομική, ήταν εκεί σιωπηλά. Μας φέρναν στο σπίτι ένα χιλιάρικο κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι μου μαζευτήκαν, μαγειρέψαν τα σπίτια τους γιατί δεν μπορούσα να μυρίσω, φέραν τα φαγητά, τα βγάλαν απ' έξω και παίρναν και τρώγαν έξω και ερχόντουσαν ένας-ένας στο σαλόνι που καθόμουν εγώ. Κάποια στιγμή πήραν το όργανο και αρχίσαν να έπαιζε στο ακορντεόν μια φίλη μας ένα αγαπημένο τραγούδι που το χορεύουμε με τον Κώστα. Αισθάνθηκα τόση αγάπη και τόση δύναμη πήρα που σηκώθηκα με αυτά τα τακούνια και με αυτό το φουστάνι που το πατούσα και χόρεψα με τον Κώστα ένα βάλς. Μάλιστα. Αυτά τα κάνει η αγάπη, έτσι. Η αγάπη. Αλλά αγάπη, το ξέρετε πολύ καλά ότι δίνεις και παίρνεις, όχι με ζυγαριά. Και για να έχεις τη δυνατότητα να την απελευθερώσεις την αγάπη, πρέπει να έχεις πίστη ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτή σου δίνει δύναμη. Είμαστε τελικά πολύ δυνατοί εμείς οι άνθρωποι όταν πιστεύουμε. Να. Και εσείς το έχετε βιώσει αυτό το πράγμα. Το έχετε βιώσει. Κύριε Χατζή, ο τρίτος καρκίνος μου ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Εκτός από την αφαγία μου έκανε πάρα πολλά παράπλευρα προβλήματα. Πάρα πολλά παράπλευρα προβλήματα. Να σας πω ότι μια φορά μέτρησα σε 56 μέρες, πήγα σε 78 γιατρούς. Και πολλές ήταν και πολύ ωραίες θεραπείες. Γιατί έχω, μου έκανε θυροειδή, υποθυροειδισμό, μόλις παίρνω 10 μέρες χάρη, μετατρέπεται σε υπερθυροειδισμό, κατεβαίνει πάρα πολύ από το 10 ας πούμε που είμαι. Δεν έχω καθόλου σάλιο, δεν μπορώ να κατεβάσω ούτε μπουκιά άμα δεν έχω νερό δίπλα μου και σιγά σιγά έχει νεκρώσει το ένα το αυτί μου, δεν ακούω πολύ καλά, μου έκανε δύο όζους. Έχω άπειρα προβλήματα, άπειρα παράπλευρα προβλήματα, 48 παράπλευρα, που σημαίνει ότι κάθε μέρα ξεκινώ με ένα σωρό προβλήματα, με ένα σωρό πόνους. Πάντα διαλέγω έναν πόνο που είναι πιο δυνατός και κοιτάω πώς θα τον παλέψω. Όμως δεν έχω σταματήσει να κάνω τίποτα από αυτά στη ζωή μου, τίποτα από αυτά που έφτιαχνα στη ζωή μου. Συνεχίζω να ζωγραφίζω, συνεχίζω να ταξιδεύω, συνεχίζω να μαγειρεύω για τους άστεχους και τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ζωής. Συνεχίζω να υποστηρίζω τις ομάδες χωρίς χρήματα. Γιατί δεν μπορώ να δουλέψω πια. Εθελοντικά. 95% αναπηρία έχω. Λογικό είναι. Δεν σταμάτησα τίποτα απολύτως να κάνω. Τους παίρνω τους πόνους μαζί μου. Δηλαδή, μόνοι μας νομίζω ότι σταματάμε. Μόνοι μας κάνουμε τον εαυτό μας για να είμαστε σε τέτοια κατάσταση που να μην μπορούμε να τα παλέψουμε. Η πίστη σε βοηθάει για αυτή την αντιμετώπιση τη δική μου. Δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα τα πράγματα. Ηρεμεί την ψυχή μου, με κάνει υπομονητική. Μου δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες και μου βοηθάει καταλυτικά για να διώχνω τον πανικό και τις αρνητικές σκέψεις και τις παρεμβολές όλες του φόβου της έκβασης. Τι θα γίνει, το μετά. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Είναι σύμμαχός μου η πίστη για να μπορώ να μπλοκάρω τους πολλαπλούς πόνους μου και να τους αγαπάω, να τους αγαπήσω. Δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργα. Πώς αλλά τους αγαπάει κανείς. Αλλά δυναμώνει ο πόνος. Ναι. Λέω τον Κώστα πάρω μια κολοκύθα να ζωγραφίσω μια κολοκύθα. Να ξεσκάτε με πράγματα δηλαδή. Έτσι. Πώς μπορεί να αγαπήσει κανείς τους πόνους. Δηλαδή ακούγεται το πιο παράλογο πράγμα στον κόσμο. Αλήθεια. Βέβαια.
Ποιος τις αγαπάει, όλοι κοιτάμε, η κοινωνία μας είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μην να αποβάλλουμε τον πόνο και τον πιο μικρό πόνο ακόμα. Και όταν και θα γεννήσουμε θέλουμε είναι να... πολύ διαφορετικά. Ναι, άλλοι ας σκέφτονται τους άλλους ανθρώπους που πονάνε. Δεν πονάμε μόνο εμείς με τέτοιους πόνους. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πονάνε. Με καρκίνους ή με άλλες παθήσεις και... πολύ δύσκολα πράγματα. Να χάνονται παιδιά, ας πούμε. Έτσι. Πόνοι είναι. Επίσης, ένας τρόπος άλλος είναι που τον ακολουθώ εγώ, απελευθερώνομαι από μικρότητες. Για πείτε μας, και αυτό μας ενδιαφέρει. Ορίστε. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. με ποιο τρόπο το κάνετε για να μάθουμε κι εμείς. Η πίστη με βοήθησε να αλλάξω την αξιακή σειρά. Εκτιμώ το παραμικρό. Το παραμικρό και μου δίνει ψυχική υγεία και δεν παιδεύομαι και δεν παιδεύω κανέναν. Αυτά, ας τα σταματήσουμε αυτά. Πονάω εγώ και δεν με δίνει κανένα σημασία. Δώσε εσύ πρώτα σημασία στον πόνο σου. Μια χαρά τον δίνουν και οι άλλοι σημασία όταν δίνεις εσύ την πραγματική σημασία. Δεν θα γκρινιάζεις όλη μέρα. Πριν από λίγες μέρες ήμουνα ταξίδι στο Μαρόκο. Πήγα στα Ντίσκινα να μείνω, όπως πήγαμε και όλοι οι άλλοι. Αρχίσανε, πονάνε τα πόδια μου, έχει ζώα. Τα ζώα ήταν, μη φαντάζεστε τώρα, αυτά που σας περιέγραψα τα είχα όλα. Μόνο δεν έλεγα απολύτως τίποτα. Τι νόημα έχει αυτό δηλαδή. Θα φύγει αυτό το μικρό το ζωάκι. Τελειώνοντας, κυρία Χρυσανίδου, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή? Να πω ότι η διάγνωση είναι η καλύτερη πρόληψη. Να πω ότι ο καρκίνος δεν είναι το τέλος του κόσμου. Νικέται, θέλει πίστη, αρετή και τόλμη. Θέλει να αλλάξεις την οπτική που βλέπεις την πλάση, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να ξεχωρίζεις το φαίνεστε και το είναι και να βλέπεις τα πράγματα με την πραγματική τους διάσταση. Ευχαριστούμε. Και πάντα να ευχαριστούμε το Θεό που είναι κοντά μας και μας στηρίζει. Ευχαριστούμε και εσάς που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας και κάνατε όλο αυτόν τον κόπο να τα θυμηθείτε, να τα μεταδώσετε και που έχετε αυτό το χαμόγελο. Είστε ένα ζωντανό παράδειγμα για μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Αθανασία Χρυσανίδου. Μας περιέγραψε τη μάχη της με την ασθένεια που τη βασανίζει και είδαμε πως, έτσι και θαυμάσαμε, πως το βάσανο, πως η αρρώστια, πως ο πόνος τελικά μπαίνουν στη ζωή μας και την ανατρέπουν, την αλλάζουν εξ ολοκλήρου, την κάνουν καλύτερη, ομορφότερη, έστω και μέσα από τόση μαυρίλα. Μη μας πείτε τελειώνοντας κάποιοι ότι σας χαλάσαμε τη διάθεση. Πού να δείτε αυτόν που είναι άρρωστη η διάθεση πως είναι? Εμάς δεν μας τη χαλάνε αυτά τα πράγματα τη διάθεση. Αυτά τα πράγματα μας κάνουν να προσευχόμαστε και έτσι αλλάζει η διάθεση και η δική μας και αυτών για τους οποίους προσευχόμαστε. Να προσευχηθούμε λοιπόν και εμείς για την Αθανασία σήμερα, γιατί χρειάζονται τις προσευχές μας. Είναι το βαρύ πυροβολικό που λέει και ο κύριος Γανωτής, η προσευχή για τους άλλους. Και αυτός είναι ο επίλογος για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και τον τρόπο που μας δείχνετε πόσο συμπάσχετε με τους ανθρώπους που υποφέρουν, με τους αναγκεμένους, με τους ταλαιπωρημένους. Να είστε καλά, σας ευγνωμονούμε για αυτές σας τις ευχές. Ο Βαγγέλης Βακιανάκης επέλεξε την πολύ καλή μουσική και σήμερα, όπως και η Φίβη Κωνσταντέλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και σας χαιρετά. Ένα βιβλίο που προτείνουμε τελειώνοντας είναι το βιβλίο «Εκεί που τελειώνει ο χάρτης».
μυθιστόρημα που έγραψαν ο Γιώργος Δανιάς και η Χριστίνα Χατζηθανάση, προκειμένου να γνωρίσουν τα παιδιά μας καλύτερα την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.